Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί συνάδελφοι, συνοδεύσεις, σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τον Τάσο Λευκόπουλο, ο οποίος είναι διοικητικός τεχνολόγος της Θεσσαλονίκης, με μεγαλύτερη εμπειρία, παλιός φέλετος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο ΑΚΕΠΑ. Είχαμε και πέρυσι τη χαρά να τον ακούσουμε. Φέτος διάλεξε ένα θέμα που έχει να κάνει με βιοσυντηρητική τεχνολογία. Θα μας μιλήσει για διαχωριστική διερεύνηση στην προγνωμική άποψη, μια πολύ ευαίσθητη και δύσκολη περιοχή, και το τι πρέπει να γνωρίζει ο τεχνολόγος. Τάσο, ο λόγος σε σένα και μετά θα παρουσιάσει ο οποίος θα ζητούν σημαντικά περιστατικά που έχει δουλέψει μαζί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετήσω και τα παιδιά που είναι εδώ και αυτούς που μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Η υποδοκνημική, ό,τι πούμε για την υποδοκνημική, να ξέρετε, περίπου εισήγει όλες τις αρθρώσεις. Τι πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρώτα. Τι πρέπει να γνωρίζει ο ακτινόλογος. Να γνωρίζει πρώτα την ανατομία της περιοχής. Την ακτινοανατομία, και όταν λέμε ακτινοανατομία, εννοούμε με όλες τις μεθόδους. Δηλαδή, υπάρχει ακτινοανατομία για τους περίχους και για τις ακτινογραφίες, άμα θέλετε, και για την αξονική που παίζει έναν δευτερεύοντα ρόλο, αλλά σημαντικό, και για τη μαγνητική. Κάτι που είναι πολύ υποτιμημένο και ακόμη και σήμερα το ζούμε στην καθημερινότητα, να στέλνουν εξετάσεις κατευθείαν για μαγνήτη χωρίς να έχουν κάνει ακτινογραφία. Η ακτινογραφία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο και έλεγα εδώ στο συνάδελφο όταν ερχόμασταν προς το χώρο ότι το πρώτο πράγμα που με εντυπωσίασε όταν είχα πάει στο Παρίσι πριν πάρα πολλά χρόνια ήταν η ποικιλία των ακτινογραφιών, οι δυναμικές λήψεις. Είναι κάτι το φοβερό. Ποτέ δεν το έχω ζήσει εδώ. Και παρότι περάσανε 30 χρόνια και περισσότερο. Το άλλο που πρέπει να ξέρει, και τα λέω βήμα-βήμα, είναι η διενέργεια και η διάγνωση των υπερήπων. Μια άλλη μεγάλη πληγή, όπου καθημερινά κάνουμε χάνουμε ας πούμε τους υπερήχους γιατί έρχονται οι κλινικοί και μάλιστα χωρίς εκπαίδευση πρακτικά παίρνουν ένα μηχάνημα και αρχίζουν και κάνουν εξετάσεις. Ελάχιστοι από αυτούς μπορεί να έχουν και επιστοποίηση, αλλά είναι πραγματικά πολύ λίγοι. Και εγώ θεωρώ μια από τις πιο σημαντικές εξετάσεις για την ποδοκλινική τους περίχους. Γιατί πρέπει να ξέρει αξονική, πρέπει να ξέρει και μαγνητική τομογραφία. Και φυσικά να έχει μια γνώση από την παθολογία της περιοχής. Εδώ και πολύ καιρό ξέρουμε ότι η πιο συχνή κατάσταση που φέρνει έναν άνθρωπο στα επίγοντα είναι το διάστημα της ποδοκλινικής. Και θα ήθελα να απευθυνθώ κυρίως στους συναδέλφους που ασχολούνται με το μυοσκελετικό αποκλειστικά ως μαγνητολόγοι. Με πολύ φιλική διάθεση έλεγα ότι εγκυμονούν πάρα πολύ κίνδυνοι για λάθη. Αν δεν έχεις βάση στα προηγούμενα που είπαμε, ακτινογραφίες, υπερήγους κτλ. Και σε μερικές περιπτώσεις παρουσιάζεις κακώσεις στα κατάγματα και την αξονική, κινδυνεύεις να χάσεις πράγματα. Όταν λοιπόν βλέπουμε, ας προχωρήσουμε μετά αυτή την έκκληση, την ποδοκνημική, μπορούμε να τη διαχωρίσουμε στις βασικές δομές. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις αρθρώσεις, είπαμε. Είναι οι οστικές δομές, οι αρθρώσεις, οι θύνες μεκτένοντες. Θα πρέπει, ας πούμε, να ξέρουμε και όλα αυτά τα προηγούμενα που είπαμε, δηλαδή την ανατομία και την ακτινοανατομία. Αυτό κάποτε το είχα κάνει, ήταν μάλιστα, θυμάμαι, είχαμε πει για να το κάνουμε μια πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη με τον κύριο Πρασόπουλο τότε εκεί, αλλά δεν ευόδωσε. Κάτι έγινε. Είχα φύγει εγώ σε ένα συνέδριο, νομίζω, στο Βερολίνο για το μαστό. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Ότι οι υπέρηχοι χάνονται από τους ακτινολόγους γιατί υπάρχουν επίοδοι που ανοίγουν τις κερκόπορτες. Ακτινολόγοι λοιπόν που δεν ενδιαφέρονται να κάνουν τα βασικά πράγματα. Και μεταξύ μας, σίγουρα για μένα η πιο δύσκολη εξέταση και πιο κοπιαστική είναι η υπέρηχη. Νομίζω καταλαβαίνετε γιατί. Αυτή είναι μια φωτογραφία που δείχνει διάφορες κεφαλές. Δεν ξέρω, ας πούμε, πόσες έχετε εσείς εδώ. Σίγουρα κάτι που δεν θα το δείτε. Όπα. Το βελάκι.
Αυτές είναι διορθική και διακολπική. Σήμερα υπάρχουν κεφαλές οι οποίες είναι ο συνδυασμός τους. Νομίζω δεν θα κάνετε ποτέ στη ζωή σας. Από ό,τι βλέπω τα πράγματα, εγώ έχω κάνει πάρα πολλούς υπερήγους διορθικούς και διακολπικούς, αλλά αυτό σιγά σιγά φθήνει. Μια άλλη φοβερή κεφαλή που θα σας τη δείξω τώρα, εδώ κάπου είναι αυτές οι κλασικές που χρησιμοποιούμε, η linear που είναι 5-12, ανάλογα με την εταιρεία, 8-16, παίζει. Αυτό έχουν φτάσει τώρα οι linear κεφαλές μέχρι και 20 και 40 MHz. Και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υποδοκνημική κυρίως για μικρές λεπτές δομές, για τους συνδέσμους ή κάποιους από τους τέντες κτλ. Μια άλλη φανταστική κεφαλή που είναι Deakin Hockey, το λέμε, Deakin Golf, είναι αυτή η μικρού, την οποία την έχω σε ένα από τους λοιπόν, που δουλεύω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για μικρές ανατομικές δομές. Συμπληρωματική στην άλλη, την Linear. Εδώ βλέπετε, εντάξει, βλέπετε μια εικόνα που, για το πλέγμα των δομών που έχει η περιοχή και όλα αυτά είναι ορατά που βλέπουμε. Ακόμη και οι περιτονίες που καλύπτουν, ας πούμε, εδώ βλέπετε το πακέτο των εκτινόντων, έτσι. Αυτές οι περιτονίες είναι ορατές για κάποιον που έχει εμπειρία και στον υπέρυθρο. Να πω κάτι βασικό, επειδή βλέπω εδώ τον αχίλιο. Ο αχίλιος είναι ο πιο μεγάλος τένδας στο σώμα μας. Και μην πείτε ποτέ ότι βρήκατε την ολιτίδα αχιλίου, γιατί ο αχίλιος δεν έχει έλεγχο. Και γίνονται πολύ συχνά λάθη στους αρχαρίους όμως κυρίως. Και εδώ βλέπετε ότι έχει κάποιους φυλάκους μπρος και πίσω, αλλά δεν έχει έλυτρο. Εδώ βλέπετε τους περονιέους, ο βραχής που καταλήγει εδώ στη βάση του 5 και ο άλλος είναι ο μακρύς, τέλος πάντων, περνάει κάτω από το πόδι. Εδώ μια άλλη ανατομική όσον αφορά κύριο στον αστράγαλο. Θα μείνουμε, νομίζω, θα σας δείξει και ο συνάλληφος περιστατικά από το όστριγόν, το οποίο είναι ένα στάριο το οποίο είναι από μη συγκληθή ουσιαστικά επίθεση του κυρτώματος του αστραγάλου. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παθολογία. Θα το δούμε παρακάτω. Εδώ πάλι μερικές δομές. Εδώ, να, πώς φαίνεται πολύ ωραία η κατάφυση του βραχή περονιέου. Εδώ τα διάφορα διαμερίσματα έχουν σχέση με τους τένοντες. Ένας άλλος, ας πούμε, μια σημαντική δομή και έχουμε και πολλές βλάβες. Είναι, εντάξει, αυτός είναι ο έξος πλάγιος, πολλές φορές βλάπτεται, είναι πιο συχνή, είπαμε, κάκωση το διάστρεμα, που βλάπτει κυρίως τον έξω πλάγιο σύνδεσμο, αλλά και αυτός που είναι ουσιαστικά ο περονοαστραγαλικός, που εδώ μπορεί να κάνει απόσπαση, καταφύγεται στο πρόσωπο τμήμα του αστραγάλου. Εδώ βλέπετε τα διαμερίσματα των μειών, οι εκτείνοντες μπροστά, και προσέξτε λίγο τη σειρά να τη θυμάστε αυτήν. Από τους τρεις καμπτήρες είναι ο πίσω κνημείος είναι μπροστά. Μετά είναι ο καμπτήρας των δακτύλων και πίσω είναι πίσω εδώ είναι ο καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου. Και αυτοί είναι οι δύο περονιέοι. Και φυσικά ο αχίλιος, πολύ σημαντικός τένοντας. Και θα σας συμβούλευα να ξεκινήσετε με τον αχίλιο για να μαθαίνετε να κάνετε περιοχή σκελετικού. Θα σας πω τον τρόπο μετά. Και μπορείτε να το συνδυάσετε με μια εξέταση και πάτε αύριο στους περίγους, ξαπλώστε από εσάς στο κρεβάτι μπρούμητα, το πόδι να είναι σε ορθία θέση, σε ορθία γωνία, να προεξέχει του κρεβατιού και θα σας πω τι θα κάνετε όταν πάμε λίγο στον αχίλιο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για οστά, λοιπόν, εκείνο που θα δούμε στις ακτινογραφίες ή στην αξονική, όπως βλέπουμε εδώ, είναι κατάγματα. Εδώ φυσικά έχουμε διάφορα κατάγματα. Συγγνώμη. Το βλέπουμε και στην ακτινογραφία, αλλά με μεγαλύτερη σαφήνεια στην αξονική, και αυτό ήταν πολλαπλά κατάγματα πτέρνης. Υπάρχουν πολλές φορές κακώσεις στην ποδοκνημική, όπως και σε άλλα μέρη, που δεν έχουν κατάγματα, αλλά έχουν αυτές τις περιοχές οστικών θλάσσεων, ας πούμε, που έχουν το ίδρυμα του μυελού και μπορεί να συνοδεύεται και από βλάβη. Εδώ συγκεκριμένα είναι στο δελτοειδή σύνδεσμο. Μια αρκετή συχνή πάθηση, εδώ μου θυμίζει ένα περιστατικό τα παλιά χρόνια εδώ με ένα φοιτητή συνάδελφό μας που τότε τον είχαμε εξετάσει στο παλιό Μαλμίτι εδώ κάτω, που έπαιζε αρκετά ποδόσφαιρο. Κυρίως εμφανίζονται αυτές οι αλλοιώσεις που είναι στο θόλο του αστραγάλου, που ξεκινάνε από ένα απλό είδημα και μπορεί να καταλήξουν σε αποσπαστική οστεοχοντρίτιδα. Είναι στο θόλο του αστραγάλου και μάλιστα στο άνω έσω τμήμα.
Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, η βλάβη να περιχαρακώνεται από υγρό, είναι αυτό που λέμε η αποσπαστική ασταθής οστεοχονδρίτιδα, γιατί υπάρχουν διάφορα στάδια. Εδώ κινδυνεύει, ας πούμε, να αποσπαστεί το κόκαλο. Άρα εδώ απαιτείται και χειρουργική επέμβαση για καθαρισμό της περιοχής. Κάνουμε τα νομίζω και τρυπανισμούς για να κάνουν. Εδώ θα περάσουμε γρήγορα, γιατί έχει και εσύ νομίζω ένα περιστατικό. Ο τρίγωνος χόντρος είναι ένας πολύ. Όχι ο χόντρος, το τρίγωνος του. Ο τρίγωνος χόντρος που είναι. Ναι, στο χέρι. Και αυτό είναι μια ιδρυματολογία. Μάλιστα έχει γίνει διατριβή στο τμήμα εδώ. Ποιος? Ναι, και ο Πετσατώτης και πριν ο. Ένας άλλος συνάδελφος έκανε. Ναι, και ο Βαγγέλης το πρώτο. Σωστά. Εδώ λοιπόν βλέπετε το φυσιολογικό, η απόφυση του αστραγάλου. Εδώ είναι το τρίγωνος του που δεν έχει σύγκληση με τον αστράγαλο και εδώ είναι αρκετά προεξέχει, σαν ας πούμε μια εξόστοση, η οποία βλέπετε δημιουργεί ήδημα γύρω-γύρω. Και αυτό αφορά κυρίως, δημιουργεί δηλαδή σύνδρομο πρόσκρουσης, εδώ βλέπετε σε τάφα ένα χαρακτηριστική εικόνα ασαφοποίηση της περιοχής, συλλογές, ήδημα στο ίδιο το οστούν και υγρό γύρω-γύρω. Είναι το σύνδρομο πρόσκρουσης και αφορά κυρίως τις κοπέλες που κάνουν μπαλέτο ή αθλητές που πιθανόν κάνουν υπερέκταση του ποδιού. Υπερέκταση είναι αυτό. Βέβαια αυτοί, πώς λένε, τα πουέντε, πώς τα λένε στάσεις της χορεύτριας, της μπαλαρίνας, σωστά. Ναι, ναι. Εδώ βλέπετε τώρα, θα τα πράγουμε λίγο γρήγορα, κάποιες βλάβες που αφορούν συνδέσμους, έτσι, εδώ είναι ο πίστεως σύνδεσμος, που βλέπετε ότι έχει ίδημα και θλάση, δεν είναι πιο έντονη η βλάβη, βλέπετε πιο παχύ το σύνδεσμο, δεν θα έπρεπε να ήταν το ψηλόγραμμα, ήταν μόνο αυτή η μαύρη λεπτή γραμμή. Όπως και εδώ μπροστά, που εδώ φαίνεται να έχει και ρήξει. Εδώ, πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε, δέστε στα γρήγορα, το δελτοειδή, ο οποίος μετά συνεχίζεται σήμερα το. Δεν το είχα στο μυαλό μου καθαρισμένο. Νομίζω ότι το δελτοειδής, αυτό που λέμε και spring, λέγαμε, είναι ουσιαστικά η συνέχεια του δελτοειδούς. Και βλέπετε εδώ πώς είναι το φυσιολογικό. Έχει αυτή τη γραμμωτή απεικόνηση, έτσι γραμμούλες-γραμμούλες. Ενώ εδώ βλέπετε έχει θολώσει, όπως και εδώ. Είναι ακόμη πιο βαριά. Τέτοια και συνοδεύεται φυσικά και αποστικές αλλοιώσεις. Ήδημα εδώ και ήδημα και στο έσμο σφυρό. Μια άλλη αρκετά συχνή κατάσταση που αφορά και νέους και αθλητές, υπεραθλητές κυρίως, αλλά και με ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν αυτή τη γνωστή άκαμφθα, θα έχετε δει σε μια ακτινογραφία. Άκαμφθα πτέρνης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στο μαγνήτη αυτή την εικόνα, δηλαδή πάγηση, εδώ είναι η υπερματία, κατάφυση, η κατάφυση κλιματιές απονεύρωσης. Έχουμε και συστηφό ίδημα, είδαμε και στις μικρές ομάδες και στο υποδόριο λίπος. Είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε περματιά απονευροσίτης. Πάρα πολύ συχνή, εύκολη στη διάγνωση μόνο και απολυστικά με τον υπέρυπο. Κάποτε μετήχα σε μια ομάδα που κάποιες φορές πήγαμε και στο Ρολάν Καρός. Ο καθηγητής λοιπόν εκεί έγραφε πολλά άρθρα και ισχυριζόταν ότι, και αληθεύει αυτό, το κάναμε μετά και στα ελληνικά εμείς, ότι το σύστημα αναπήρησης που αφορά τον αχίλιο και την περματιά απονεύρωση και το πέλμα, θα έλεγα, μπορεί να εκτεθεί αποκλειστικά και μόνο από τους περίπτους. Εδώ βλέπετε το συγκεκριμένο τένοντα, ο οποίος έχει και τενοντίδα, γιατί έχει ψηλό σήμα μέσα στο σώμα του και έχει και υγρό γύρω-γύρω. Αυτό είναι τένοντο ηλιτρίτης. Γιατί μπορεί να υπάρχει και σκέτη τενοντίτης και τένοντο ηλιτρίτης, σκέτη ηλιτρίτης. Και φυσικά υπάρχει και μια άλλη κατάσταση σε χρόνιες καταστάσεις, υπέρ τενοντίτης, όπου θα δείτε γύρω από το τένοντα ένα δακτύλιο πιο μαύρο και χαμηλού σήματος και στη μαγνητική και στον υπέρυπο, ας πούμε. Είναι οι χρόνιες καταστάσεις. Εδώ πάμε λίγο στον αχίλιο. Ποια είναι η καλύτερη εξέταση και γρηγορότερη για να εξετάσει τον αχίλιο? Ο υπέρυπος. Τι θα κάνετε όταν βάλετε ένα συνάδελφο στο κρεβάτι με το χέρι σας? Όταν θα είναι μπρούμητο αυτό, σε ηρεμία, θα του πιέσετε τη γάμπα. Όταν λοιπόν ο αχίλιος είναι φυσιολογικός, θα δείτε μια κίνηση. Αυτή είναι μια κλινική εξέταση που την κάνουν πολύ εύκολα και οι ορθοπαιδικοί, γιατί όχι και εμείς. Και μετά θα βάλετε τον υφοβολέα
Λοξάς την πορεία του Αχιλλείου. Να δείτε μέχρι και την κατάφυσή του. Έτσι θα δείτε από τη Μειωτενόντια συμβολή μέχρι κάτω. Είναι πολύ εύκολο και πρέπει να το δείτε σε Λοξείο Βελιαία και σε Γκάρσια τον Αχίλιο. Γιατί υπερέχει ο υπέρηχος της μαγνητικής? Γιατί η μαγνητική μας δίνει κάποιες μαυρίλες και κάποια άσπρα σήματα εδώ μέσα, τα οποία είναι σαφή. Στον υπέρηχο μπορείτε να πείτε ότι περίπου η ρήξη είναι το 3%. Να δείτε δηλαδή τη μερική ρήξη. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα και πολύ γρήγορα κιόλας. Εδώ βλέπουμε ότι έχει και μία εξόστοση, και αυτό είναι αρκετά συχνό, παιδιά. Στο άνω μέρος, στο πίσω μέρος της πτέρνας, και αυτό δημιουργεί ενθεσοπάθεια. Ενθεσοπάθεια φυσικά εδώ του αχιλλείου. Εδώ έχει κάποιες μικρορήξεις, μην σας αναλύσω τώρα, γιατί ο σκοπός μου είναι να σας δώσω κίνητρα για να δείτε πόσο ενδιαφέρον έχει η περιοχή και να αρχίσετε να ασχολείστε. Τώρα δεν είναι εδώ, την είδα την κυρία Μαυροπούλου κάτω, με την κυρία Μαυροπούλου και την κυρία Ψωμά Αλεπόκ. Είχαμε κάνει και είχαμε πάρει ένα βραβείο στην Πάτρα, νομίζω, για σύνδρομο παγίδευση άνω και κάτω άκρου νεύρων. Ναι. Μπορεί λοιπόν ένα μη επικουρικό όπω είναι αυτό ο υποκλιμίδιο, που κατεβαίνει τόσο χαμηλά, δεν είναι η φυσιολογική του θέση αυτή, να προκαλέσει σύνδρομα πίεση. Εκεί τότε είχαμε σύνδρομο μέσου νεύρου, γιατί υπήρχε ένα επικουρικό μη, ο οποίο κατέβαινε και έτσι όπω πάει το πακέτο των καμπτήρων, πίεζε το. Το μέσο νεύρο είναι κάπου μέσα στο πακέτο των καμπτήρων, πίεσε το μέσο νεύρο. Και εδώ βλέπετε διάφορους άλλους επικουρικούς μύες. Είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να έχει γνώσει ανατομία και που, μέχρι που φτάνει ο κάθε μύης για να πει: α, εδώ έχω έναν επικουρικό μύη. Αυτό να μην το διαβάσω εγώ, ας το διαβάσετε αργά και αυτοί που είναι από το σπίτι. Τα τρένα και τα πλοία φεύγουν και εμείς παρατηρούμε. Αυτό είναι, εντάξει, δεν είναι ποδοκνημική, είναι και άκρος πόδας, είναι η οστονέκρωση του δευτέρου δακτύλου. Είναι πολύ χαρακτηριστική σε ακτινογραφία. Το βάζουμε για να δείξουμε και την ακτινογραφία. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, συνδυασμό ακτινογραφιών και αξιονικής που μπορείς να δεις, ας πούμε, εδώ ίσως δεν ξέρω αν φαίνεται εύκολα, εδώ φαίνεται πιο καλά, ας πούμε. Το βλέπετε και εδώ το κάταγμα στο θόλο του Αστραγάλου. Ίσως και εδώ, αυτή είναι μια περιοχή, όλο αυτό είναι κάταγμα εδώ και αυτό είναι το αποσπαστικό. Εδώ είναι και η ίδια περιοχή που λέγαμε ότι παρουσιάζεται η οστεοχονδρίτιδα που λέγαμε πριν. Κατάγματα, μην μείνουμε σε λεπτομέρειες. Όταν έχεις συνδυασμό ακτινογραφιών και αξονικής, με την αξονική έχετε την ευκαιρία με τις 2D και τις 3D ανασυνθέσεις να δείτε αρκετά πράγματα. Εδώ τώρα είναι αρκετά σπάνιο αυτό. Όπως δεν ξέρω αν έχουμε περιστατικό να το δείξω στο τέλος, όπως κατάγματα σε σαμοειδή οστά, κάτω από την κεφαλή του πρώτου δαρσίου του μεγάλου δακτύλου. Αυτό που σας λέω εδώ, ναι, το λέγαμε και μαζί, αυτές είναι οι δυναμικές θέσεις οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βγάλεις ακτινογραφία ή για να κάνεις δυναμικό υπέρηχο. Okay. Εδώ είναι ο περονέος, φτερνό περονέος σύνδεσμος, έχει πολλούς, δεν θα σας κάνω την πλήρη τώρα, πλήρη παθολογία. Και βλέπετε εδώ, ας πούμε, στο υπέρηχο έχουν, όταν έχεις εγκάρσια διατομή, έχεις αυτό το οβάλ μόρφωμα. Έτσι και από εδώ κάτω, εδώ είναι τένοντας και εδώ είναι σύνδεσμος. Βλέπετε πώς είναι γραμματή η απεικόνησή τους. Εδώ κάτι που στο μαγνήτη μπορεί να μην, δεν θα το δούμε τέτοια λεπτομέρεια, είναι ότι έχει στην κατάφυση του αχιλλείου, μπορείς να δεις τις μικροεπασβεστώσεις που υπάρχουν και εδώ με το ντόμπλερ, με το έχρωμο, να δεις την υπεραγγείωση. Αυτό είναι μια τεχνική, τώρα το βλέπω. Αν έχετε υπερήχους, πολλά μηχανήματα έχουν μια τεχνική που λέγεται πανοραμική. Όπου σε μεγάλες δομές, θα θες να δεις, ας πούμε, μια μεγάλη θλάση, ένα μεγάλο αιμάτωμα στο πόδι, έχεις να δει να σύρεις τον υποβολέα σου πάνω σε αυτό και να σου βγάλει αυτή την εικόνα, η οποία είναι ουσιαστικά καλύπτει όλη την περιοχή με πολύ ωραίο τρόπο. Γιατί ο υποβολέας των 5 εκατοστών, που είναι περίπου ο κλασικός υποβολέας, ο γραμμικός, δεν μπορεί να καλύψει τέτοιες περιοχές μεγαλύτερης έκτασης. Αυτό που λέγαμε, εδώ φαίνεται φυσικά ότι εδώ είναι μια οζώδη, σε αυτή τη λέμε και οζώδη τενοντίτιδα. Η ατρακτοειδής διαμόρφωση του αχιλλείου. Ο αχίλιος είναι 6 χιλιοστά, 7 στον άντρα, 5-6, αν θυμάμαι καλά, στη γυναίκα. Είναι λίγο πιο μικρός.
Εδώ λοιπόν τι βλέπεις, αυτό που σας έλεγα πριν, η υπεροχή του υπερίχου. Εδώ φαίνεται το φυσιολογικό κομμάτι και εδώ φαίνεται η οζόνη στενοτήτης χαμηλού σήματος όπου υπάρχει υπεραγγείωση. Η μαγνητική δεν θα το δείξει ποτέ αυτό τόσο καλά. Εδώ τα λέγαμε πολύ συχνά και ακόμη και από φάρμακα, ας πούμε, ο συνδυασμός ακτινογραφίας και υπερίχου θα σας δείξει αυτή τις έντονες υπασμιστώσεις στην περιοχή. Το ότι έχει πολύ μεγάλη αγγείωση εδώ και ίδρυμα και στο υποδόριο σημαίνει ότι υπήρχε και οξία φλεγμονή. Η πλήρη ρήξη του αχυλίου είναι πολύ εύκολη και για τον μαγνήτη και για τον υπέρυχο. Δέστε, ας πούμε, τις θεαματικές εικόνες εδώ. Αυτά είναι τα δύο κολοβώματα. Εδώ βλέπετε ότι τα κολοβώματα συνήθως παίρνουν αυτή την κυρτή απεικόνηση. Και εδώ είναι το διάκαινο. Εδώ είναι η κατάφυση του αχυλίου. Αυτό μπορεί να είναι, αυτές οι εικόνες μπορεί να είναι και από τα χέρια αυτές. Βλέπετε εδώ μια πλήρη ρήξη. Βλέπετε το κάτω μέρος, το κάτω κολόβωμα και το πάνω. Δηλαδή εδώ έχει μια πολύ μεγάλη. Επειδή εγώ είμαι παθών και έχω χειρουργηθεί στον αχίλιο, σαν πολύ αθλητική δραστηριότητα, χειρουργήθηκα την ίδια μέρα νομίζω. Θα πρέπει όταν παθαίνει κάποιο πλήρη ρήξη αχυλίου να χειρουργείται τουλάχιστον 48 ώρες. Για να μπορούν να ράψουν τα κολοβώματα, να μην χρειαστούν άλλων τένοντα. Μια και είπαμε αυτό και έχει σχέση με τον αχίλιο, δεν ξέρω αν ξέρετε έναν μη ο οποίος λέγεται έως πελματικός. Είναι στο 20% περίπου των ανθρώπων και χρησιμοποιείται πολλές φορές, είναι μια πολύ καλή δέση, δεν είναι λειτουργικός, για μόσχευμα. Ξεκινάει πάνω από το γόνατο και έρχεται καταφύγεται κάτω από εδώ στον αχίλιο και μερικοί όταν δεν το ξέρουν αυτό έχουν γράψει και ότι υπάρχει και ρήξη αχιλίου που δεν είναι σωστό. Είναι ο πελματικός ή πελματιός, αν θυμάμαι καλά, τένοντας. Εδώ πάλι δυναμική λήψη σε ακτινογραφία. Εδώ δεν υπάρχει ρήξη, υπάρχει διάσταση. Πώς θα το καταλάβεις, όταν ξέρεις τη φυσιολογική δομή του συλλέγματος, θα καταλάβεις ότι αυτή είναι μια ενδυματώδης κατάσταση. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, εδώ τι θα ήθελα να πω σε αυτό. Να σας πω κάτι πάλι για τους υπερίχους. Δεν ξέρω, δέστε τις εικόνες λίγο. Να βλέπουμε και... τώρα. Θυμάμαι έναν συνάδελφο ανεσιολόγο στα ΧΕΠΑ. Ξέρετε, οι ανεσιολόγοι και στα χειρουργεία φοράνε αυτά τα σκληρά τα παπούτσια. Πώς τα λέμε, σα βό. Αυτό λοιπόν όταν το φοράς, επειδή είναι και το φοράς πολύ καιρό, είχε πάθει ένα παρόμοιο κάταγμα. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχω κιόλας μετά, αλλά δεν έχει σημασία να το δούμε. Είναι αυτό το κάταγμα κοπός, σου φαίνεται και ο πόρος ήδη. Εδώ δέστε τι εντυπωσιακά φαίνεται στον υπέρυχο. Με την υπεραγγείωση. Και εδώ είναι, δέστε, εδώ ήταν μετά, ας πούμε, που ο πόρος έχει σχηματιστεί πιο καλά. Τι δεν θα δείτε σε κανένα άλλη μέθοδο πριν των υπερίχων. Τολμήστε και σε παιδάκια. Σε κατάγματα, ας πούμε, μακρών οστών, δηλαδή κερκίδα, ας πούμε. Μπορεί να μην βλέπετε το κάταγμα στην ακτινογραφή και να δείτε το περιοστικό αιμάτο που είναι αυτή η μικρή καμπουρίτσα, το οποίο θα σας βάλει υπόνοια κατάγματος. Ελέγχουμε τα κατάγματα και με τους περίπους. Όχι σε όλα τα κόκαλα, αλλά στα μακρά, τα ευθέα κόκαλα, ναι, ωστά, είναι πολύ χρήσιμο. Αυτό είναι ο συνάδελφος που σας έλεγα. Είναι αυτό που σας λέω που δέστε εδώ εντυπωσιακά στο μαγνήτη, εδώ πια είναι στη φάση πόρωσης. Εδώ είναι στην πορεία τώρα, δεν είναι οι ακτινογραφίες, δεν είναι τόσο καλές, είναι φωτογραφημένες πάνω στο διαφωνοσκόπιο. Η πόρωση προχώρησε, εδώ να φαίνεται λίγο αδρά, εδώ κάπως καλύτερα. Στο μανίτι φυσικά φαίνεται και το ίδιμα γύρω-γύρω και αυτή είναι από το Philips το Zeroscan της εποχής. Τώρα κάτι που επίσης δεν το δείτε νομίζω, να το ξέρετε ότι υπάρχουν ομάδες που το κάνουν. Εδώ εντάξει υπάρχει ένα κάταγμα το οποίο δεν ήταν εύκολο να φανεί στις άλλες μεθόδους. Αυτό που βλέπετε όμως τι είναι γύρω-γύρω. Δεν είναι για το κάταγμα αυτό, αλλά οι αρθρογραφίες. Έχουν το ρόλο τους και στο μυοσκελετικό. Δεν ξέρω αν ασχολούνται πολύ και το κάνουν. Δέστε μια ωραία εικόνα από τραυματική ρήξη ήταν αυτό της πνευματιάς απονεύρωσης. Όταν λοιπόν είμαστε θα βάλετε τον συνάδελφό σας και θα μάθετε να κάνετε τον αχίλιο, θα πάτε με τον ηχοβολέα πίσω στην πτέρνα, στην άκρη και θα βάλετε να δείτε
να δείτε τη φυσιολογική απεικόνηση της πνευματιάς απονεύρωσης. Όπως φαίνεται εδώ, εντάξει, είναι η πιο διοκομμένη. Εδώ η μαυρίλα αυτή, η κόκκινη, αντιστοιχεί εδώ στη ρήξη. Φυσικά, θα έλεγα, ίσως να φαινόταν και καλύτερα στο μαγνήτη εδώ. Φτάνουν αυτά. Να η θέση για το σύνδρομο του οπισθού διαμερίσματος και της πρόσκουσης, που εδώ βλέπετε το δύο επιμέρους κόκκαλα στην περιοχή του τριγώνου χόντρου. Αυτή, παιδιά, είναι λήψη ακτινογραφίας. Τώρα πώς τη βγάλανε, δεν θυμάμαι εγώ να σας πω. Θυμάμαι σε ένα νοσοκομείο που ήμουνα, είχαν σφήνες, είχαν πράγματα, κάναν εντυπωσιακά πράγματα και με απλές ακτινογραφίες, όχι με μαγνήτη. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Δηλαδή, εδώ τώρα, δέστε, εδώ είναι το χρήσιμο, ας πούμε. Θα είναι πιο κατανοητό. Βάλαμε εδώ αρθρικά το δημοσιογραφικό και βλέπετε, θα μου πει κανείς, εντάξει, αφού μπορεί να το δω και στο μαγνήτη που αυτή τη ζώνη με το υγρό. Αλλά μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο. Αυτή είναι δυναμική θέση για να δείτε αν υπάρχουν εξαρθρήματα στους περιονίους στένοντες, επειδή υπάρχει μια περιτονία γύρω από αυτούς. Κάνοντας δυναμική θέση, να δείτε ότι φεύγει σε σχέση με κάποια ανατομικά στοιχεία από κάτω, θα πεις ότι έχει εξάρθρωμα. Καλό χειμώνα. Αυτή είναι η κόρη μου. Εδώ είναι αυτό. Πάμε τώρα να δούμε μερικά περιστατικά. Τι ώρα είναι? 4:25. Όταν, άρα παρά 10, συνομιλίζω να σταματήσουμε. Ναι. Εδώ βλέπετε μια σπάνια περίπτωση. Δύο σαμοειδή. Ξέρετε, είναι το πρώτο, πώς το λένε, το πρώτο μετατάρσιο. Μεγάλο δακτύλι, σωστά. Και βλέπετε εδώ, φαίνεται στην ακτινογραφία. Είναι και δύο λίμπη, μία πιο λοξή. Και φυσικά φαίνεται και στον υπέρυχο. Στον υπέρυχο, πώς θα δείτε τα κατάγματα γενικώς? Θα δείτε σαν διακοπή αυτή τη άσπρη γραμμή που είναι το περιόστρο. Εδώ τώρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο αν δεν έχει συμπειρία, αλλά κάντε το στα μακρά οστά. Θα δείτε εντυπωσιακά πράγματα, ιδίως στα μικρά παιδάκια. Θα δείτε τη γραμμή του κατάγματος και το περιοστικό αιμάτωμα που είπαμε. Εδώ πάλι το ίδιο περιστατικό είναι. Βλέπετε, ας πούμε, το φυσιολογικό σαμοειδές και το παθολογικό που είχε χαμηλό σήμα συνταφένα και υψηλό συνταφδίο. Okay. Και εδώ φαίνεται και το κάταγμα. Τώρα εδώ, αυτό είναι ένα περιστατικό, δεν είναι υποδοκνημική ακριβώς, αλλά είναι μια πάρα πολύ συχνή παθολογία που διαφεύγει. Πολλές φορές έρχονται σε εμάς με την ένδειξη κάντε φλέβες, γιατί έχει ήδη, μα έχει πριστεί το πόδι. Οπότε ο κλινικός τι φοβάται, ποτέ δεν μπορεί να έχει θρόμβωση. Είναι πάρα πολύ συχνή κάκωση, εκτός στο τένις, όταν κάνεις ένα απότομο ντεμαράζ. Όταν είσαι αγίμνος και αποφασίζεις να πας στο βουνό, να κάνεις χιλιόμετρα, μπορείς να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαγνώσετε με τους υπερήχους. Είναι και το απακολούμενο σημείο G, εκεί που συγκλίνει η έσω κεφαλή του γαστοκνημίου με τον υποκνημίδιο. Και θα δείτε όπως εδώ το κολόβωμα, εδώ εντάξει είναι και πιο προχωρημένη, δηλαδή έντονη κατάσταση, γιατί βλέπεις το κολόβωμα, τη συλλογή και το ίδρυμα του υποδορίου. Αυτά πρέπει να τα ψάξετε όλα. Εδώ βλέπετε και τη μεγάλη έκτασή του, έτσι. Εδώ είναι σχεδόν η κεφαλή της Περώνης. Βλέπετε, όλο αυτό είναι αιμάτωμα. Ο Τάσος Κρέσμου είναι μια φίλη του ταινίστρια πριν πάρα πολλά χρόνια, τον μνημονεύσουμε πάλι τον Τάσο. Τελευταία ένα μήνα είχε κάνει μαγνητικά από σε ένα κέντρο, ήταν λεπτή η συλλογή και δεν την είχαν διαγνώσει. Και μου την έστειλε εδώ, επειδή ξέρω ότι είχα τρέλα με τους περίπους και βάλαμε διάγνωση στη φίλη. Αυτό δεν είναι και δικό μου χείλιο, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό δεν θα το δούμε όλο, απλώς είναι μια εργασία που. Να ο Βαγγέλης, μαδάμ. Αλλά και παρόμοιες εργασίες είχαμε κάνει και μέσω του αρχέπας. Δέστε μια σημαντική ρήξη εδώ, έτσι. Αυτό είναι ο φυσιολογικός αχίλιος που είναι εδώ ουσιαστικά έχει το υγρό, είμαστε κάπου εδώ, φαίνονται λίγο τα κολοβώματα και εντυπωσιακά και στον υπέρυο. Δεν θα δούμε αυτά τα πράγματα. Να, ας πούμε, περιπτώσεις μπορεί να χάσετε. Εδώ είναι μια λεπτή, είναι υπάρχει σε αυτές οι μικρές περιτονίες ανάμεσα στην έσω κεφάλι του γαστοκνημίου και τον υποκνημίδιο. Και αυτή η άσπρη γραμμή συντάφενα είναι η αιμορραγική συλλογή. Αυτό το λίγο δηλαδή. Ο συνδυασμός των εξετάσεων και η εμπειρία μπορεί να σας βάλουν να κάνετε διάγνωση. Εδώ είναι πιο εντυπωσιακά, έχουν πιο μεγάλες ρήξεις, πιο μεγάλη συλλογή. Η προηγούμενη νομίζω
Ήταν πιο εντυπωσιακή να τη διαγνώσεις. Okay. Μην δούμε. Α, εδώ είναι λίγο που πρέπει να ψάχνετε. Αυτό πάλι είναι και στο κεφαλικό στο πρίμα, να ψάχνετε αυτές οι υπηκοϊκές περιοχές, όπου ουσιαστικά είναι η διακοπή των γραμματών μυϊκών ινών, που πάνε είναι σαν το παρομοιάζουν σαν πώς το λέμε από τα δέντρα, τα φύλλα που έχουν τις φλεβίτσες τους. Είναι, καταλαβαίνετε πως έχουν, συγκλίνουν προς την περιοχή. Ο ένας ομίς έχει αυτή την κλίση, ο άλλος αυτήν. Είναι χαρακτηριστικό. Εδώ τώρα, αυτό ξέρετε τι είναι. Ουσιαστικά είναι ράματα που έχουν γίνει από την ναυτική χείλη, σαν να φαίνεται σαν ξένο σώμα. Αυτό εδώ δεν είναι ασβέστωση. Και εδώ βλέπετε, εντάξει, βλέπετε πούμε, την πάχυση του τέρματο. Εδώ είναι πολύ παχύ. Θυμάστε τώρα, αν σα πω τώρα, χωρίς να έχω να βλέπω μέτρηση, μπορεί να είναι και 10-12 χιλιοστά. Ενώ το φυσιολογικό είναι 5-6 χιλιοστά, είπαμε ο αχίλιο. Έχουμε τέτοιο περιστατικό, να τα ξεπεράσουμε, να μην σας κουράζω. Εδώ βλέπετε μια κατάσταση που δεν ξέρω, ίσως να μην είναι χρόνια ο ζώτης, δηλαδή πόσο παχύς είναι ο τένοντας και μάλιστα πολύ πιο ψηλά. Εγγύς δηλαδή και τις μειοτενόντιας συμβολής. Και τη λέμε ατρακτοειδή ο ζώδιο τενοντίτιδα. Εδώ αυτό, επειδή δεν σας το έχω ξαναδείξει, αυτή είναι η εικόνα που θα δείτε συγκριτικά το φυσιολογικό με το παθολογικό σε εγκάρση διατομή. Και μάλιστα υπάρχουν και μετρήσεις πόσο είναι περίπου το ευαδόν ενός τένοντα σε έναν μέσο άνθρωπο. Okay. Εδώ πάλι μια εντυπωσιακή πλεματιά από νευροσίτης. Βλέπετε την πάγηση της πλεματιάς από νεύρος και το ίδημα το αντίστοιχο. Πρόσφατα είχα γνωμάτευσε ένα το οποίο είχε και έντονο ίδημα και στις μυϊκές ομάδες. Εδώ δεν έχουμε άκανθα, είναι για άλλους λόγους. Αυτό μπορεί να είναι από την καταπώνηση. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέγαμε ότι με τον υπέρηχο μπορείς να δώσεις και για όγκους και ογκόμορφες βλάβες διάγνωση. Είναι αυτή, αν την έχετε ακουστά, η λεντερόιδ, η πελματεία, η νομάτωση. Στο χέρι πώς λέγεται, έχετε δει. Είναι πολύ, η κλινική διάγνωση, άμα ξέρεις, δεν είναι δύσκολη, γιατί έρχεται ο άλλος και οι τένοντές τους είναι σαν οζίδια. Είναι το «de που τρέν». Καλά το λέω. Και είναι η ίδια πάθηση με την Λεντερόζ. Και τα δύο είναι γαλλικά ονόματα. Αυτό είναι ένα αγκιοίνωμα που το βλέπετε σε διάφορες έτσι, τεχνικές. Τώρα, να πούμε δύο λίγα πράγματα για το νόδρομο Μόρτον. Πάρα πολύ συχνή παθολογία. Κορίτσια, καμία φορά δεν ψηλά τα κούνια. Ενώ συχνά. Το να αφαιρέσει σε μια γιορτή, κατανοητό. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το πέλμα έρχεται και κάθεται στο έτσι πως είναι εδώ και πιέζεται οι κεφαλές των πενταρσίων. Από τη χρόνια πίεση δημιουργείται αυτό το πραγματάκι. Το οποίο το βλέπει στη μανίτη, το βλέπετε, είναι εδώ και εδώ. Αυτή είναι μάλιστα άξαλη τομή. Οι τομές που πρέπει να κάνετε είναι σίγουρα τα φένα στεφανιές, να κόψετε δηλαδή το πόδι έτσι. Και η βλάβη συνήθως είναι ανάμεσα στις κεφαλές των μεταταρσίων. Ή του δεύτερου και του τρίτου, όπως εδώ είναι του τρίτου με το τέταρτο. Δεν σε τι ώρα που φαίνεται στον υπέρηχο. Υπάρχει ένα κόλπο στον υπέρηχο. Αν πιάσεις, έχεις ένα συνεργάτη και πιάσεις και πιέσεις τα δάχτυλα, τα πιέσεις τα δάχτυλα λίγο πιο πάνω και βάζεις την κεφαλή από κάτω. Γιατί τι γίνεται όταν συμπιέσεις τα δάχτυλα, ουσιαστικά τις κεφαλές των μεταταρσίων, βγαίνει το Μόρτον λίγο πιο έξω. Πολύ συχνή παθολογία. Και πόδι είναι καμιά φορά και κάνουν και ο Βαγγέλης κάνει χύση και τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε πάντα επιτυχία. Τι? Ναι, ναι, δεν ξέρω. Η κορτιζόνη, η αλκοόλη. Ναι. Να θυμηθώ τι είναι αυτό, νομίζω είναι μέσα. Το Μόρτον μπορεί να το μπερδέψετε πολλές φορές, γι' αυτό το έχω βάλει, με αυτό που λέμε μεσόστια φυλακή της. Δηλαδή η φυλακή της πέριξ των μεταταρσίων. Δηλαδή ανάμεσα δύο μετατάρσια. Μεσόστια φυλακή της. Πολλές φορές συνυπάρχει. Έτσι, δέστε εδώ πόσο έντονη είναι η συλλογή. Εδώ σε αυτό το σημείο. Και εδώ φαίνεται με το σκεπτικό πάντα όταν υποπτάζεις ότι υπάρχει φλεμονή.
Και στον πόρτο πρέπει να βάλεις σκεφτικό, αλλά η διάγνωση, αν την κάνεις άλλη εξέταση, μπαίνει με την ΤΑΦ1 κυρίως. Και δευτερευόντως με το σκεφτικό. Άρα, πριν σας έδειξα κάποιες εικόνες, τώρα δεν ξέρω αν το πιστεύω αυτό, γιατί στη ζωή μας συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, δεν συμβαίνουν θαύματα ελληνικά, συμβαίνει αυτό που λέμε ερημοποίηση. Φυσικά οι οάσεις παραμένουν και θα παραμείνουν και στο μέλλον, αλλά θα είναι για τους λίγους, όχι για τους πολλούς. Τώρα οι λίγοι θα είναι πλούσιοι, θα είναι περιπατητές, θα είναι αναζητές, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι μπαίνουμε σε δύσκολες περιόδους. Ας ελπίσουμε όμως ότι υπάρχει ελπίδα. Θέλετε να δούμε τα περιστατικά ή να δούμε ερωτήσεις. Ναι, δούμε τα περιστατικά. Ευχαριστώ σας, Δούνα, σε επόμενους προκέπαντες. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Χατζηδούνας Αντώνιος και θα σας παρουσιάσω ορισμένα περιστατικά από το αρχείο της κλινικής μας όσον αφορά το κολοβιωτική. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν ασθενή άρρηκτη 56 ετών, ο οποίος έπεσε από ύψος 4 μέτρα περίπου και έχει άλογο σκλήθμα αριστερής κολοβιωτικής. Αυτές είναι εκμεταλλευτές που όπως περιμένουμε να γίνουν, αυτές έγιναν. Τώρα αυτή εδώ δεν ξέρω η δεξιά τι λήψη ακριβώς είναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βάλουμε κάποια διάγνωση από αυτές. Ωστόσο φαίνονται κάποιες πιθανές καταγραμματικές γραμμές. Και γωνιώσεις. Και γωνιώσεις. Και τελικά έγινε αξονική, η οποία καθυστέρησε και όλες, έγινε κάποιες μέρες μετά. Γιατί από την ολοκληρωτική εκτίμηση μάλλον θεωρούσαν ότι είναι ένα κάταγμα του σωστηρού. Και τελικά την αξιολογική βλέπουμε ότι είναι ένα κάταγμα που είναι κεντροαρθρικό στη κνήμη, με μικρά αποσπαθέ ενδοστικά τεμάχια εντός της άρθρωσης, έχει γονίωση, έχει υπεξάρθρωμα του αστραγάλου. Και επίσης υπάρχει και ένα κάταγμα στην περώνη, δεν φαίνεται εδώ γιατί ένα ασπιροειδές κάταγμα της περώνης, άνωθες της συνδέσμωσης, με οπίστια παρεκτόπιση. Οπότε αυτό ήταν ένα κάταγμα που ονομάζεται πυλών της κνήμης τύπου κρύα, είναι τα ανταλλακτικά κατάγματα, και ένα τύπου σε, κατά βέβαια, κάταγμα περώνης. Υπάρχουν διάφορες αξινόμησεις, κάθε κάταγμα έχει μια ονομασία και αντίστοιχη αξινόμηση. Η άρθρωση είναι ασταθής, οπότε χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση και διακομίστηκε σε ορθοπαιδική κλινική. Προς περαιτέρω αντιμετώπιση. Και το είναι απλά ένα κάτι σημαντικό που όχι μόνο για τα κατάγματα τα εντονοθνικά, αλλά και γενικότερα για τα κατάγματα των σφυρών και τη κακό του δέσμων, ότι αν υπάρχει ένα κύκλο σταθερότητα ουσιαστικά τη άρθρωση, τη υποκλινική άρθρωση, όπου αν διασπαστεί σε δύο σημεία, τότε η άρθρωση είναι ασταθή. Και είναι και αντίστοιχα ο εγκάθιστο. Σε εγκάσιο επίπεδο, η πρόσθετη και επίσης συνδέσμωση, αν διασπαστούν, επίσης είναι ασταθής η άρθρωση. Αυτά όσον αφορά το πρώτο περιστατικό. Και θα υπήρχαν σίγουρα και συνδέσμοι. Σίγουρα υπήρχαν διασκακώσεις και γιατί υπήρχε και αρκετό είδημα στο υποβόρειο που το υποδήλωνε. Το δεύτερο περιστατικό αφορά ένα άρρη 25 ετών δρομέα, άλλο στην εξάρτηση οδοκιμικής και με είδημα ιδιαίτερα στο πίστη έξω τμήμα τη, το οποίο επιδεινώνεται κατά την πελματεία κάψη. Έγινε μια κοινογραφία καταρχάς που δείχνει το ως τριγώνο που είδαμε και πιο πριν, που μας έδειξε ο κύριος Λευκόπουλος, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα επιπλέον οστάριο λόγω αντιλού συνένωση του έξω θύματος του αστραγάλου. Υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό των ενηλίκων, και 7% και είναι συνήθως συμπτωματικό. Οπότε διενηγήθηκε MRI τα συμπτώματα για να δούμε πού οφείλονται τα συμπτώματα. Και από τη μαγνητική που έγινε, βλέπουμε το οστικό είδημα στο στάδιο αυτό και στον αστράγαλο, με υποχόντρινες κύστης και συλλογή υδρού. Υπάρχει επίσης και οστικό είδημα και στον αφιένα του αστράγαλου με υποχόντρινες κύστης. Και επίσης βλέπουμε ότι η σύνδεση με το αρσίο κόλπου
Έχουν μια ετοιματόδια προπόνηση. Υπάρχει μια μικρή ανδροαθλητική συλλογή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην περίπτωση αυτή, και γενικά πρέπει να κοιτάμε σε, όταν υπάρχει ω τριγώνο και υπάρχει οστικό ίδρυμα και συμπτώματα σε εβδομαδολογία, είναι ο πίσω μεσαρογαλοπερανίο σύνδεσμο, ο οποίο ενώνεται με το τριγώνο και μπορεί να είναι παχυμένο όπω αυτή την περίπτωση. Και επίση πρέπει να κοιτάμε και του στένοντε, τον τένοντα του μακρού καπτήρα, το μεγάλο βάστηλο, ο συστό πίσω μνημιαίος είναι αυτός, είναι τώρα εδώ... Αυτός που δείχνεις είναι των δακτύλων, ο καμπύρος δακτύλων και ο τελευταίος, μπράβο, του μεγάλου δακτύλου. Του μεγάλου οι οποίοι μπορεί να έχουν και αυτοί κάποιες αλλιώς τεντονοπάθειες, εδώ δεν υπήρχαν. Αυτά τα ευρήματα είναι υπέρ συνδρόμου πίστιας προστριβής της φωτοκαιμικής άρθρωσης, που λέγεται και σύνδρομος τριγώνου, γιατί είναι πιο συχνό όταν υπάρχει αυτό το οστό. Και ουσιαστικά αφορά την παγίδευση μιας ανατομικής δομής, είτε οστικής, όπως το τριγώνο, ή η απόθεση στήδα, που είναι ουσιαστικά δεν είναι τελείως, όταν είναι απλά πιο διογκωμένη, πιο υπερτροφική το έξω φήμα του αστραγάλου, το πίσω έξω φήμα του αστραγάλου. Και μπορεί να είναι μαλακά μόρια αυτά που παγιδεύονται, όπως η γραφειοκρατημένα συνόδη στοιχεία, και στην κατά την πελματεία κάμψη χαρακτηριστικά στις παλαρίνες. Υπάρχει παγίδευση αυτής της δομής ανάμεσα στην γνήμη και στον αστράγαλο. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική, όπως έγινε και στον ασθενή μας με βελτίωση των στομάτων, να αποχεί από την άσκηση, από την πνευμονώδη κτλ. Ή μπορεί να είναι χειρουργική, ώστε να βγει αυτή η δομή που παγιδεύεται και, για παράδειγμα, γουστάρ, και να μην ξαναυποτροπιάσει. Για να λίγο πίσω. Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Ναι. Το στιέτα σύνδρομο που από όλου το έχουμε, που είναι σχετικά συχνή βλάβη. Είναι λίγο πιο ψηλά από το τίποτα πνευμική, το ξέρετε. Μπράβο. Στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Θα το δείτε σε ακτινογραφίες απλές σαν επασβέσεις κυρίως στο άνω τμήμα σε ακτινογραφία. Και είναι το εκεί στιέτα λέγεται. Και μπορεί να το δείτε καλά και με υπέρηγο. Μετά δηλαδή την επασβέσεις και την ατρακτοδή διόγκωση του συνδέσμου. Το τρίτο περιστατικό αφορά πάλι άδειες από τα 2 ετών, όπου είχε ένα χρόνο άδειος και ίδρυμα στο έξω τμήμα της δεξιάς φωτοκλινικής και από το ιστορικό του είχε ένα διάστημα από κάποιων μηνών και επίσης ήταν και αυτός ασχολείται αρκετά με το τέννις, ερασιτεχνικά. Αυτό που βλέπουμε αρκετά από τη μανωτική που είναι μια παθολογική συλλογή με διαφραγμάτια που είναι μια ένδειξη χρονιότητας το έλτρο των περιουσιών μειών, θα λέγαμε ότι έχει ευρήμα του τένοδελτρίτητας αρχικά, αλλά παρακολουθώντας πιο προσεκτικά την εξέταση βλέπουμε ότι έχει μια άλλη παραμόρφωση του σχήματος του τένοδο του παραχύπερου που ονομάζεται τύπου, θυμίζει τα κάς τους καρπούς, και σε χαμηλότερη θέση αυτή η εικόνα είναι πάνω από το εξωσφύρο και, γιατί αυτοί οι ένοντες περνάνε ουσιαστικά από το εξωσφύρο. Και αυτή είναι κάτω από το εξωσφυρό που βλέπουμε ότι έχει χωριστεί ο τέροντας σε 2 μικρά τμήματα και μεταξύ αυτών των τμήματων βρίσκεται ο τέροντας του μακρού περονίου και έχει μετατοπιστεί και αυτός προς τα βρόν. Έτσι υποδίδεται και η εμπούλωση. Αυτά τα ευρήματα είναι υπέρ χρόνια σε ρήξη του τέροντα του παρχή περονίου. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε και συντηρητικά, όπως και προηγούμενος, είναι μια αντίστοιχη αντιμετώπιση με τη φλεγμονώδη, αποχή από την άσκηση. Τώρα, η διαφορική διάγνωση στην ρήξη του βαρχαίου περονιαίου είναι μήπως υπάρχουν κάποιοι επικουρικοί μύες, όπως τώρα στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς τα φράζω, όπου ο περόνιαλ κουάρτους, όπου είναι ένας επιπλέον μειοτενόντιος σχηματισμός, έτσι φαίνεται στη μαγνητική στην περιοχή του περονιαίου, κάτω από το έξω σπίλου. Ή μπορεί να διχάζεται σωλικά ο τένοντας, αλλά αυτό συμβαίνει συνήθως από την αρχή, από το αρχικό του τμήμα και όχι μετά το εξωσφυρό, όπως ήταν σε αυτή την περίπτωση. Και το τελευταίο περιστατικό αφορά άρεν 60 ετών, με ιστορικό ζαχαρόδο διευρύτη αγκιακών εγκεφαλικών και γλαυκώματων, πρόσφυκτη νοσηλεία με ισχυμικό άρεν και προσήλθε στα θέατρα δικά μας λόγω επιρρέφου και αναφερόμενες αυτά θέσεις αδυναμίες από τη ΜΕΡ. Από την κλινική εξέταση, το αριστερό κάτω άκρο ήταν ειδηματώδες, ιδιαίτερα στην ποδοκλινική, είχε παραμόρφωση του αριστερού ετροποδός και έλκος στην πελματιά επιφάνεια. Από την αστυνομικό έλεγχο αυξημένα λευκά και σε ΑΠΕ και απομονώθηκε ένας σταφυλόκος ευαίσθητος με την κλίνη. Είχε μικροβιεμία, σκαλιέργειες αίματος.
Τώρα η λήψη που πήραμε αυτή δεν είναι πάλι ιδανική, αλλά. Τι βλέπουμε όμως από εδώ, από αυτή τη λήψη. Έτσι από αυτή τη λήψη. Πού είναι τα οστά του τάξη. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει αυξημένη απόσταση μεταξύ του πρώτου και δεύτερου μετατασίου. Άρα υπάρχει τραύμα στην άρθρωση Frank που σταθεροποιεί τα μετατάσσια. Εξάθλημα των μετατασίων προ τα έξω. Και διαταραχή τη αρχιτεκτονική των οστών. Με παρουσία και σκληρητικών αλαιώσεων, ελάττωση μεσαστέων αισθημάτων, όλα αυτά. Αλλά εδώ βλέπω ότι έχουν ενωθεί και τα περισσότερα από τα σφινοειδή, δεν τα ξεχωρίζουμε. Και αυτά είναι βήματα υπέρ άθρωση σαρκών και μάλιστα σε χρόνια φάση. Μπράβο. Έγινε μια αξονική, η οποία ήταν κατόπιν αγκιοχειρουργική εκτίμηση για να δούμε αν υπάρχει πατότητα των αγκείων, επειδή είχε και αυτό το είδημα. Είχε μια εικόνα φλεγμονή στο κάτω άκρο. Και από αυτήν με αναστηθέσει, με VR μάλλον, βλέπουμε ότι και άλλες αλλοιώσεις που δεν είχαμε δει στην εκογραφία, όπως για παράδειγμα το ότι έχει μετατοπιστεί το κυβοειδές σε χαμηλότερη θέση, και εδώ είναι μια θέση που μπορεί να γίνει εύκολα έλκοστη και εκεί το έλκοστη. Και επιβεβαιώνονται και όλα αυτά που δεν είδαμε και τόσο καλά από την λήψη της εκνογραφίας, αλλά βλέπουμε και εξυλλογές πέριξ της ποδοκομικής άρθρωσης με πλουτισμό περιφερικό. Πλουτισμό μάλλον του ημένα, θα λέγαμε. Οπότε είναι μαγνητική για να διερευνήσουμε αυτά τα ευρήματα. Βλέπουμε εδώ το έλκος, όπου συνεχίζει μέχρι και το κυβοειδές, που όπως είπαμε είναι σε χαμηλότερη θέση, αυτό ονομάζεται rocker bottom. Και ουσιαστικά, το κυβοειδές εμπλουτίζεται κιόλας, όπως βλέπουμε μετά την ενδοφλέβεια έξω του γεωγραφικού και υπάρχουν και μικροποστημάτια στην περιοχή του έλκους. Αλλά αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι υπάρχει μια αντοαρθρική συλλογή με πλουτισμό του ημέρα και πάρκηση. Αυτά τα διάχυτα, τα διάσπαρτα σήματα υψηλά, τι είναι, γιατί μιλάμε για χρονιότητα. Είναι, λέμε, υψηλό σήμα. Είναι είδη μοστικού μυρού, το οποίο θέλω να αντιστοιχεί σε οστεοπόρωση. Ναι. Όπως είναι μαθή, την μεταβατική οστεοπόρωση. Επιβεβαιώθηκε η συστική αντίθετα με παρακέντηση και καλλιέργεια αυτού υγρού, τροποποιήθηκε την ποιοτική αγωγή. Ωστόσο, ο διασυνή διασωληνώθηκε λίγε μέρε αργότερα λόγω ιστρόφηση. Θυμίζω ότι είχε και εγκεφαλικού, ιστορικό με εγκεφαλικά, και τελικά κατέληξε λίγε μέρε μετά. Εδώ είναι ένα πίνακα όσον αφορά τη διαφορική διάμεση ανάμεσα στο μιλίδα και την άρθρωση σαρκό. Επειδή η άρθρωση σαρκό, ιδίως στην οξία φάση, εμείς τώρα είχαμε χρόνια, αλλά στην οξία φάση είχε έντονο οστικό ίδρυμα που μπορεί να μπερδέψει με στο μελίδα. Αυτό που πρέπει να κοιτάμε κυρίως είναι το ότι πρέπει να υπάρχει ένα έλκος σε κάποιο σημείο, ένα απόστημα που να οδηγεί στο οστό που θα έχει περισσότερο οστικό ίδρυμα ή πλουτισμό. Και επίσης θα έχει χαμηλό σήμα στην ταφένα στην περίπτωση του οστό μελίδα. Κάτι που δεν συμβαίνει στην άρθρωση σαρκό στην οξία φάση. Τώρα, τώρα, για να κλείσω, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις που επηρεάζουν την κλινική. Έχει σημασία η κλινική και η εργαστηριακή εικόνα και το ιστορικό. Πρέπει να ξέρουμε βασικά καλά την ανατομία, γιατί πολλές φορές αυτή και μόνο μπορεί να θέσει τη διάγνωση. Και όλες οι επικοινωνιστικές μέθοδοι είναι σημαντικοί. Εμείς τώρα δεν είχαμε πολλούς υπερήκους, γιατί δεν έχουμε και ορθοπαιδική κλινική στο νοσοκομείο μας. Ωστόσο, πρέπει να γίνονται εξετάσεις με σωστό πρωτόκολλο. Επίσης, πρέπει να γίνονται εξετάσεις με σωστό πρωτόκολλο. Οι εκτενογραφίες, όπως είδαμε, να είναι κατάλληλες λήψεις, μαγνητικές, να έχουμε τις κατάλληλες ακολουθίες για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη σωστή διάγνωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λευκόπουλο και την κυρία Μαυροπούλη για την βοήθεια. Σα ευχαριστώ πολύ. Για να να πω μια για τη λέξη πρωτόκολλο. Όποτε έχουμε υπόνοια φλεγμονή σε οποιαδήποτε άρθρωση ή φλεγμονή στο μυοσκελετικό, βάζουμε σχεστικό. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, επειδή ο κ. Χαριστάκης μου είπε κάτι, ανέφερε το όνομα Χαριτάτη πριν, φέρνει λοιπόν η φόνη πριν πάρα πολλά χρόνια μια συνάδελφο μικροβιολόγο, που είχε πρισμένο το χέρι και τι θα κάνουμε, αξονική. Η αξονική λοιπόν, στην αξονική τη λέω φόνη μου, αυτή έχει το τελείω. Λέει, το ξέρει. Λέω, πάμε να κάνουμε τον υπέρηχο. Εδώ βλέπετε, εντάξει, είναι, τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, δηλαδή φαίνονται συλλογές. Αλλά εκεί, όταν έχει ένα τέροντα,
Εδώ ξέρεις ότι είναι φυσιολογικός και έχεις εμπειρία. Και βλέπεις γύρω-γύρω μια άλλο πιο γκρίζα, ακόμη και με τον αξονικό, αν έχεις εμπειρία μπορεί να βάλεις διάγνωση, το πρέπει να την επιβεβαιώσεις όμως με τον υπέργο, έτσι. Εκμεταλλευτείτε όλες τις μεθόδους που θα σας δώσουν πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο διευθυντές για την λεπτομερή και ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει μια πληροφορία για τον οδηγό μου. Είδαμε όλα τα κανάλια κάπως από τις κάποιος άλλος παρόντες σε το διαδίκτυο. Και να τονίσω και εγώ το γεγονός ότι η τέχνη των υπερήγων στην και εξειδικεύεται τόσο πολύ που ακόμα και οι γενικοί χρήστες υπερήγων, οι εξεταστές υπερήγων, θέλουν ιδιαίτερη εξειδίκευση σε αυτό το κομμάτι, το οποίο επειδή ακριβώς οι ακτινολόγοι είναι λίγο μονόπλευροι, όπως λέει ο Τάσος, ασχολούνται μια ζωή μόνο με τους υπερήγους. Αλλά επειδή το περιφερειακό σύστημα χρειάζεται να έχει γνώσεις συνδυαστικές και εξωτερικού και ιδίως μαγνητικής δημογραφίας, να μην πω καθόλου δηλαδή, την απλή ακτινογραφία, γιατί θα καταντήσουμε σε λίγο να μην ασχολούμαστε καθόλου με αυτή. Ο περιφερειακός ακτινολόγος, ο σωστός, ο σοβαρός, θα πρέπει να κατέχει όλες αυτές τις μεθόδους. Το είπε ο Τάσος πολλές φορές, το τονίζω και εγώ. Και αν είναι ακόμα πιο σωστός, θα πρέπει να κατέχει την τέχνη των παρακεντήσεων, διότι ακριβώς αυτή τη, η μέθοδο, η μεγάλη λεπτομέρεια με αυτά τα πολύ αναγκητικά μηχανήματα, μεγάλα μεγαχέρτς υποκολέων και φανταστικές εικόνες πλέον που μπορεί να δεις σε συνδυασμό με την υπεραγγείωση, μας οδηγούν σε ένα τεράστιο πλεονέκτημα να μπορέσουμε να βάλουμε τη βελόνα μας ακόμα και σε ένα χιλιοστό διάμετρο απόσταση μεταξύ τενόντων ή περιτονιών. Στο θύλακο μέσα. Μέσα στο θύλακο, ναι. Και αυτό στη Γαλλία από τότε, πριν 10 χρόνια στη διακόπη, είναι σημαντικό να δώσουμε ερωτήματα στα παιδιά. Γίνονταν πάρα πολλές επεμβατικές στο μυοσκελετικό. Είπαμε το παράδειγμα του Βαγγέλη με το Μόρτον. Αλλά και να βάλεις ενδοαρθρικά στον νόμο ή σε άλλες αρθρώσεις. Ο ακτινολόγος, επειδή κατέχει ίσως πιο καλά την ανατομία και μπορεί πιο καλά να κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι. Αλλά πρέπει να εμβαθύνει και στην ανατομία, παθοανατομία με τη μαγνητική τομογραφία, διότι πολλές φορές καθοδηγήσει και με τη μαγνητική και μετά αποφασίσει να δράσει μέσω περίπου. Έχουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Μαντζέρο, που έχει εξειδικευτεί σε αυτό το κομμάτι πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, με τον κύριο Καραντάνα, και προσπαθούμε να το αναπτύξουμε. Αλλά μου έχει δώσει μια ιδέα σήμερα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, εξώ στα πλαίσια τη ΟΗΟ Ελλάδος, τη τεχνολογική εταιρεία, να διοργανώσουμε ένα κόρς το οποίο θα έχει να κάνει, θα είναι πρακτικό κόρς. Ναι, με υπερήγους. Workshop. Workshop με υπερήγους, να βρούμε κάποιους ασθενείς τέτοια προβλήματα και να εκπαιδεύσουμε τους νεότερους να το ξεφοβηθούν. Γιατί είναι λίγο, θα έλεγα και εγώ που δεν έχω τη υπερεξειδικεύση σε αυτό, είναι λίγο φοβιστικό όταν τα βλέπεις όλα αστρόμαυρα και δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι. Γιατί θέλει και λειτουργική εξέταση. Και στον νόμο και στον αγώνα και στο κοινωνικό και στο γόνατο, να ξέρει ο ακτινολόγος να γίνει κλινικός και να ξέρει ότι εξετάζει τον ασθενή και ορθοπαιδικά και νευρολογικά πολλές φορές. Οι ρευματοπάθειες σκαρπάζουν, οι ρευματολόγοι έχουν ειδικά κόρσες με εκπαίδευση και στο κουρίκουλό τους πλέον για υπερήγους. Είναι το καθημερινό ψωμί που μπορεί να βγάλει ο ακτινολόγος ιδιωτικά και στο δημόσιο. Και δεν τα καταλαβόμαστε. Για τα ρευματολογικά που είπες, είχε γίνει μια πρόταση, δεν ξέρω αν ήταν η κυρία Μαυροπούλου, τότε το 2006, να κάνουμε πρώιμη διάγνωση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα κυρίως με υπερήγους. Μετά ερχόταν ο Μαγνήτης σε δεύτερο χρόνο. Φυσικά,
και οι ρεματολόγοι του νοσοκομείου, αλλά κυρίως εσωτερικά οι ακτινολόγοι του νοσοκομείου, μας κυνηγήσανε. Δηλαδή, θεωρήσαν ότι κάνουν μια πρόταση εξωγήινη. Αλλά αυτό και τα ρεματολογικά είναι πολύ σημαντικό να σου το, επειδή το είπες, πρώτη διάγνωση πάλι σε πρώιμη, γιατί έχει σημασία για το κόστος, για την ταλαιπωρία της γυναίκας. Πρώιμη διάγνωση με περίχους, στα δάχτυλα, ρεματοειδής αρθρίτης. Αν δεν έχει να πει κάποιος άλλος κάτι, εσείς, κύριε Μαντζέ, παρακαλώ. Καταρχήν, συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά το θέμα της πολυκλινικής είναι από τα πιο δύσκολα θέματα που πολλοί ακτινολόγοι αποφεύγουν να αγγίξουν και ειδικά πόσο μάλλον σε μια τέτοια ομιλία που χρησιμοποιήσατε και μιλήσατε για όλα τα μοντάλια της. Η παθολογία είναι τεράστια, έχει συνδέσμους, πόντους, είναι από τις πιο σύνθετες αρθρώσεις. Και συμφωνώ απόλυτα στο ότι ο υπέρηχος είναι πολύ υποτιμημένος στο θέμα της όλων των αρθρώσεων, αλλά κυρίως της πολυκλινικής, γιατί οι δομές είναι τόσο κοντά που μπορούμε να τις απεικονίσουμε ειδικά με τα 4G speeds που έχουν πλέον φτάνουν τα καινούργια της G26 MHz. Μιλάμε τώρα για ανάλυση που μπορείς να δεις νευράξονες στα επιφανειακά νεύρα. Μπορεί δηλαδή να κάνει τη δουλειά μας πολύ εύκολη. Βέβαια, παράλληλα, μας δυσκολεύει γιατί βλέπουμε πράγματα που παλιότερα δεν τα απεικονίζονταν. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί λίγο να κάνουμε και υπερδιάγνωση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όταν δίνει η ευκαιρία και έχουμε διαθέσιμη μια μαγνητική τομογραφία σε έναν ασθενή, τον οποίο μπορούμε να εξετάσουμε και με υπέρηχο, είναι καλό να συνδυάζουμε την πληροφορία γιατί. Κατάλαβα ότι οι περισσότεροι ακτινολόγοι είναι εξοικειωμένοι περισσότερο με το μαγνήτη. Οπότε πιο εύκολα θα μπορεί κάποιος να καταλάβει την πλάτη στο μαγνήτη και αντίστοιχα να μπορέσει να επιβεβαιώσει και με τον υπέρηχο, προκειμένου να έχει μια πιο ολοσφαιρική εικόνα και να εκπαιδεύεται παράλληλα όταν δεν υπάρχει δυνατότητα για ένα συστηματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Και τέλος, αυτό που ήθελα να τονίσω και εγώ είναι οι χύσεις, γενικά η μεταβάση στο νεοσκελετικό, που η πολυκλινική έχει από εγχύσεις στις αρθρώσεις, από εγχύσεις που στένονται στις τένοντες, δηλαδή έχει μια κοιλιά, έχει στον αχίλιο τένοντα στην τένοντοπάθεια, τόσο τη ένθεση όσο και τη κλασική τένοντοπάθεια που του σώματος του αχιλίου που μπορούμε να κάνουμε sweeping των αρχείων κλπ. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία στο τι μπορεί να γίνει με τον υπέρο. Και συγχαρητήρια και πάλι. Να δώσω μια πρακτική συμβουλή στα παιδιά. Γράψτε Ankle και Radiology Assistant, γιατί πολλές εικόνες που χρησιμοποιήσα, γιατί έχω χάσει τα αρχεία μου. Δεν ξέρω γιατί κάνει backup σε κάτι DVD και τέλος πάντων. Είναι πολύ ωραίο το άρθρο, έχει και ανατομία και ακτινοανατομία μέσα και την παθολογία. Και το άλλο που μπορείτε να κάνετε για να μαθαίνετε από μόνοι σας στο επίπεδο της αυτομόρφωσης, υπάρχουν στο ίντερνετ απίστευτα βιντεάκια που σας δείχνουν πώς θα πάρετε την κεφαλή στον αχίλιο για τον τάδε σύνδεσμο. Υπάρχουν όλα στο. Απλώς θέλει αυτοεκπαίδευση λίγο αυτό. Θα δουλεύετε ένα βιντεάκι και μετά εφαρμόζετε το σιγά-σιγά. Αυτή η ιδέα που είπε, το έκανα εγώ πολύ καιρό. Έβλεπα κάτι στο μαγνήτη και το έβαζα μετά στον υπέρηχο έξτρα. Δεν το χρεώναμε, αλλά μέσα από αυτό μαθαίνεις. Αλλά προσπαθήστε και μόνοι σας να ξεκινήσετε, αν θέλετε, και υπάρχουν βίντεο καταπληκτικά στο ίντερνετ. Τα πάντα όλα. Δηλαδή, μπορείς να κάνετε την εξέταση. Εξέταση του μαγνήτη με παθολογία, τον ασθενή μπορεί να το πάτε στο υπέρηχο, να τον δείτε αμέσως μετά. 5 λεπτά. Για να διαπιστώσετε πώς φαίνεται και στο υπέρηχο. Εσύ από τις ακρούσεις μπορείτε να εξτραφούλεμε. Ναι, γενικότερα. Αρκεί να έχει καλή στο μεράκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Χάρηκα που μαζί σας και του χρόνου. Ναι, καλό βράδυ.